αξιώνει σήμερα ο Θεός να εισέλθουμε στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα και τη θριαμβευτική είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα και να πανηγυρίσουμε την μεγάλη αυτή πανήγυρη, η οποία έχει χαρά πολύ, που πηγάζει από την νίκη του θανάτου. Μια νίκη του θανάτου που γευόμαστε, προγευόμαστε από αυτήν την εορτή. Εορτάζουμε πανηγυρικά την επόμενη μεγάλη εορτή και πανήγυρη των πανηγύριων, το Πάσχα, και ευελπιστούμε, όπως μας είπετε και ψες, να ζήσουμε εις την αιώνια ζωή, την δική μας, την κοινή Ανάσταση. Αυτή την κοινή Ανάσταση δεχτήκαμε τη μεγάλη χαρά και ευλογία πριν από 3 μέρες να ακούσουμε ότι μετέχει ένας πολύ μεγάλος Άγιος που εμείς πριν από έναν περίπου χρόνο τον εορτάσαμε, θα λέγαμε, με τη δική σας συμβολή και εισήγηση και προτροπή, νιώθοντας ότι ήσασταν πεπισμένος για την αγιότητά του, τον Άγιο Ευμένιο, τον Σαλιδάκη, μαθητή του άλλου μεγάλου Αγίου που φιλοξενούμε εδώ στην κοινότητά μας και του έχουμε ανηγύρει το παρεκκλήσιο του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού. Ακούσαμε με πολύ χαρά την επίσημη ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την αγιοκατάταξή του και χαιρόμαστε και για την αγιότητα του, βέβαια, αφού τον έχουμε εδώ και πρώτοι εμείς, θα έλεγα, παγκόσμιοι. Τον έχουμε τιμήσει σαν Άγιο, αλλά χαιρόμαστε ιδιαιτέρως, διότι αυτός ο Άγιος δεν είναι ένας τυχαίος Άγιος, είναι ένας Άγιος που είναι πατέρας μας. Αφού είναι δικός σας πατέρας, κοντά σας, κοντά του εσείς μαθητεύσατε, κοντά του εζήσετε πάμπολες εμπειρίες, όσα έχουμε διαβάσει και μας έχετε πει, και αυτή η σχέση που έχετε μαζί του μας δίνει εμάς ιδιαίτερη χάρη και ευλογία. Και θα ήθελα πραγματικά μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου να σας ευχαριστήσω, βέβαια, και για τον Άγιο Νικηφόρο που μας έχετε φέρει στην κοινότητά μας, αλλά και τώρα τον δεύτερο μεγάλο αυτόν Άγιο, τον Άγιο Ευμένιο, τον νεό Άγιο Καταταχθέντα, προσφάτως πριν από 3 μέρες, να έχουμε την ευχή του να σας φωτίσουν πανηρότατε πρώτα εσάς και να φωτίσετε και εσείς εμάς στα φώτα της Αγίας Τριάδος. Να πω και εγώ δύο λόγια για αυτόν τον νέον Άγιον, τον επίσημα πλέον νέον Άγιον της Εκκλησίας, τον Άγιον Ευμένιον των Λεπρών. Τον εγνώρισα όταν ήμουν φοιτητής, δευτεροετής φοιτητής νομικής, όταν έψαχνα να βρω έναν πνευματικό που έλεγα με τα δικά μου κυπριακά μυαλά τότε. Ήμουν 19 χρονών, το 1981. Ήταν μόλις ο Ανδρέας Παπανδρέου έγινε πρωθυπουργός για πρώτη φορά. Και έψαχνα να βρω ένα πνευματικό, έλεγα, που να μοιάζει με Κυπραίους, που να μοιάζει με Κυπραίους παπάδες. Ένα δηλαδή άνθρωπο, τι σημαίνει Κυπραίος παπάς? Τον απέναντί μας, τον Παπάνδριαν εδώ, τον Μιτσί. Τον Παπάνδριαν τον Μακαρίτη, που είχε υπεριστερόν. Έναν παπά δηλαδή που να μιλά περισσότερο η καρδιά του παρά ο εγκέφαλός του. Αυτό σημαίνει Κύπριος παπάς, κριτικός παπάς. Να μιλάει η καρδιά του. Ό,τι κάνει να το κάνει με την καρδιά του. Καθότι, ξέρουμε όλοι, καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός. Και το άλλον το οποίο έλεγαν οι πρόγονοί μας, καρκιάν καθαράν και όπου θέλεις πάτα. Οπότε ένας παπάς ξέρει να μιλά με την καρδιά του, ξέρει να προσεύχεται με την καρδιά του, να χαίρεται με την καρδιά του, να σιωπά με την καρδιά του, είναι πάρα πολύ πολύτιμος
σε μια εποχή που η άθεη Ευρώπη, η σήμερον νεκατωμένη και αύριο διαλυμένη Ευρώπη, θέλει να μας κάνει ορθολογιστές, να μιμηθούμε τα δημιουργήματά της, τα κομπιούτερς και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και να μην υπολογίζουμε τίποτε. Ενώ αυτοί οι άνθρωποι ήταν όπως τους ήθελε η Ορθόδοξη Ανατολή. Καθάρισαν την καρδία τους, εκμεταλλεύτηκαν και αξιοποίησαν τις θλίψεις της ζωής τους. Οι συγκεκριμένοι Άγιοι, Νικηφόρος και Ευμένιος, αξιοποίησαν τη λέπρα όταν αρρώστησαν και οι δύο με λέπρα. Και αντί να την κάνουν κατάθλιψη, να την κάνουν μαράζι, εγύρισαν το διακόπτη της καρδίας τους προς δόξαν του Θεού. Ο Άγιος Ευμένιος ήταν 24 χρονών όταν άκουσε για πρώτη φορά και καλόγυρος ότι έχει λέπρα. Από τη χαρά του, λέει, έπεσε κάτω από το κρεβάτι. Και όταν τον ερώτησαν οι νοσοκόμοι, «Μα πάτερ, τι κάνεις», του λέει, «κατάλαβες τι σου είπαμε, έχεις λέπρα. Θα σε πάρουμε στο νεκροκομείο, στο εργάλειο και θα σε κλειδώσουμε μέσα». Και συγχαίρεσε και τι απάντησε? «Μεγάλη χαρά, μεγάλος σταυρός, μεγάλη Ανάσταση». Αρκεί να τον ζήσουμε με χαρά, παιδιά μου, τους είπε. Και ήταν μόνον 24 χρονών καλογεράκι. Και ήξερε ότι σταυρός και χαρά πάνε μαζί. Και ότι μια αρρώστια, και μάλιστα ανίατη, είναι ένα σταυρός που αν τον αξιοποιήσουμε με πίστη και εμπιστοσύνη, ότι είναι σχέδιο του Θεού δηλαδή, για να βελτιωθεί και να καθαριστεί η ψυχή μας, μπορεί να μας οδηγήσει σε μεγάλες χαρές. Και ειδού, ο Άγιος Ευμένιος, εξαιτίας του ότι έγινε λεπρός, επήραν τον στο λεπροκομείο στο Εγάλαιο, στην Αγία Βαρβάρα του Εγαλαίου. Εκεί ήταν άλλοι 300 λεπροί. Τότε ονομαζόταν Κωνσταντίνος Μοναχός. Και εκεί αργότερα του στείλαν τον Άγιο Νικηφόρο, επίσης κριτικό, ο οποίος εμαθήτευσε σε έναν άλλο μεγάλον Άγιο του 20ου αιώνα, τον Άγιο Άθιμο της Χίου, και έγινε υποτακτικός του Αγίου Νικηφόρου. Ο Άγιος Νικηφόρος ήταν τυφλός, παράλυτος και λεπρός. Ο Άγιος Ευμένιος εθεραπεύτηκε από τη λέπρα, διότι βρέθηκε το φάρμακο λίγα χρόνια μετά που αρρώστησε, και έτσι δεν το άφησε κανένα σημάδι και μπόρεσε να γίνει και ιερέας των λεπρών. Εμπορούσε όταν ευρέθη το φάρμακο και έγινε να επιστρέψει στην πατρίδα του, στην Κρήτη. Εμπορούσε να πάει στο μοναστήρι του. Δεν το έκαμε. Είπε, όπου είναι οι πονεμένοι αδελφοί μου, θα τους υπηρετήσω. Και έμεινε στο νοσοκομείο για να υπηρετεί τους λεπρούς. Εκεί τον γνωρίσαμε λοιπόν και εμείς, μέσα σε μια μεγάλη παρέα λεπρών. Όταν πήγαμε εμείς, βρήκαμε τουλάχιστον 200 λεπρούς. Μου έλεγαν οι αγιορείτες, τι έρχεστε στο Άγιον Όρος, αφού γνωρίσετε τους λεπρούς των Αθηνών? Το Άγιον Όρος της Αθήνας είναι το λεπροκομείο. Έτσι μου έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Ευρήκε στον Ευμένιο, ευρήκε, μου λέει, το πρώτο λαχείο. Τι περισσότερο να σου πούμε εμείς? Πράγματι έμεινα κοντά του, τον έκανα πνευματικό μου, ξομολόγο μου, και πήγαμε μαζί και στην Αγγλία και στη Ρωσία και στην Ουκρανία. Όταν πήγαμε στην Ουκρανία, το αεροπλάνο κατέβηκε στο Κίεβο και άρχισε και φώναζε μέσα στο αεροπλάνο, «Διάκο, Διάκο, ναι γέροντα, εδώ ξανάρθα». «Πώς ξανάρθες», μου λέει, «εδώ είναι Κίεβο». Μου λέει, «εδώ με έφερε η Παναγία,
ήταν να γίνει, μου λέει, παγκόσμιος πόλεμος. Και επιστρατευτήκαμε όλοι. Τι επιστρατευτήκατε, του λέω. Ο Άγιος, ο Γέρο Ιάκωβος, μου λέει, από την Εύβοια, ο Γέρο Πορφύριος από τον Οροπόν, ο Γέρον Παΐσιος από το Άγιον Όρος, ο Σοφρόνιος, μου λέει, από το Έσσεξ και η αφεντιά μου. Και είχε κάτι σύννεφα, μου λέει, κατάμαυρα. Κατάλαβα ότι θα έρθει πολύ μεγάλο κακό στον κόσμο. Και έκλαια. Και ο Άγιος Πορφύριος του είπε, μην κλαις, πατερευμένη, δεν θα γίνει τώρα αυτός ο παγκόσμιος πόλεμος. Θα δώσει παράταση ο Θεός για να τον γνωρίσουν κι άλλοι άνθρωποι, ιδιαιτέρως τα νέα παιδιά. Ύστερα θα γίνει, του είπε. Σκεφτείτε, αυτά που σας λέω έγιναν, εμείς επήγαμε στην Ουκρανία το 1993. Άρα αυτά συνέβηκαν πριν το 1993, που μου είπε ο Άγιος. Ήταν αυτός που μου είπε να πάω στην Κύπρο. Επέμενε πάρα πολύ στο να έρθω στην Κύπρο. Ήταν αυτός που μου επέμενε να γίνω ιερωμένος. Ήταν αυτός που μου είπε, μέχρι να πεθάνεις θα βγαίνει η ψυχή σου από το στόμα και εσύ, μου λέει, επειδή είσαι θυμώδης και περήφανος και πολύπλοκος, θα λες, Κύριε Ιησού Χριστέ, δώρισέ μου πραότητα, ταπείνωση και απλότητα. Είχε τόση πολύ δύναμη η προσευχή του, που ανθρώποι που ήταν στην κόλαση, η προσευχή του τους έβγαζε. Η Θεία του Λειτουργία εξαιρέθηκε. Όταν λειτουργούσε, εμειρόβλιζε η πρόθεση που εμνημόνευε ονόματα. Χιλιάδες ονόματα. Του ελέγαμε, γέροντα, άτε τέλειωνε να χαρίσει, ο κόσμος εκουράστηκε. Και μου έλεγε, και εμένα και του Παπαβαγγέλη, χαίρονται οι πεθαμένοι διάκο. Κάντε υπομονή να βγάλουμε κι άλλους από την κόλαση. Χαίρονται οι πεθαμένοι. Αγανακτισμένος κι εγώ, μια μέρα που ήταν Πάσχα, του λέω, δεν ξέρω αν χαίρονται οι πεθαμένοι, οι ζωντανοί αγανακτήσαν. Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ χαρούμενος. Ελεγόταν ο γέροντας της χαράς. Όσο να γελούσε, άλλον τόσο να έκλαιε. Όταν γινόντουσαν πόλεμοι, τους αισθανόταν και τους έβλεπε. Θυμούμε που έγινε τον πόλεμος που έκαμε ο Χουσεΐν μεταξύ Περσίας και Ιράκ. Μου λέει, ξεκίνησε ένας πόλεμος και δεν τον λένε, μου λέει, σε τηλεοράσεις. Και για πρώτη φορά, μου λέει, ρίχνουν χημικά και δυστυχώς αυτά θα τα καθιερώσουν πλέον, μου είπε, σε κάθε πόλεμο. Πράγματι, εκ των υστέρων, ακούσαμε ότι έγινε του ένας πόλεμος στο Ιράν, Ιράκ, και εκεί έριξα για πρώτη φορά χημικά. Και άλλα πολλά να μην σας κουράζω. Μιλούμε για μεγάλο διαστάσεων Άγιο. Μια φορά μου είπε ο Άγιος Πορφύριος, γιατί, μου λέει, εσύ να είσαι τυχερός και εγώ άτυχος. Του λέω, καλά, είσαι άτυχος εσύ, Άγιε, γέροντα. Τόσος κόσμος σε αγαπά και σε ξέρει και σε εμπιστεύεται. Μου λέει, εσύ έχεις δύο πνευματικούς και είναι και οι δύο Άγιοι. Ο Ιάκωβος της Εύβοιας και ο Ευμένιος του Λεπροκομείου. Εγώ δεν έχω κανένα. Θέλω να μου φέρεις ένα. Του λέω, ο Ιάκωβος δεν μπορεί, είναι άρρωστος πολλά. Ο Ευμένιος μπορεί. Θέλω να σου το φέρω, να μου πει. Και τον επήγαμε μια Κυριακή μαζί με τον Χριστόδουλο τον Πρωτοπαπά, που τώρα διευθύνει το δορυφόρο του Χελλάσσας, και επήραμε τον Άγιον Ευμένιο και εξομολόγησε τον Άγιον Πορφύριο. Βλέπετε, και οι Άγιοι έχουν αμαρτίες. Έχουν αίσθηση της αμαρτωλότητας. Περισσότεροι από εμάς. Και ήθελαν να εξομολογηθούν. Εμείς θέλουμε. Αυτός μου έλεγε, τίποτε δεν είναι ανώτερο, ενώ ο Άγιος Ευμένιος, από το να αγαπήσεις τον Χριστό. Και να του λες,
Χριστέ μου, θέλω να σε αγαπήσω τόσο πολύ και να σε γνωρίσω τόσο πολύ που να μην σε χορταίνω. Και όλο και περισσότερο να σε αγαπώ και όλο και περισσότερο να μην σε χορταίνω. Ο Θεός διψά να διψάτε. Κράτα λίγο, Παπαφίλε. Να σας διαβάσω μερικές συμβουλές που έλεγε και να πάτε να κάνετε την παράκτη λιτανία. Ακούτε. Να αγαπούμε τον άνθρωπο, μα πιο πολύ τον Θεό. Να βλέπουμε τις αρετές των άλλων και τα δικά μας ελαττώματα. Έτσι θέλει ο Θεός. Έτσι είναι ωραία. Εμείς κάνουμε το αντίθετο. Βλέπουμε τα ξένα και όχι τα δικά μας. Εάν νομίζεις πως έχεις αρετές, δεν έχεις τίποτα. Όποιος πει πως είναι Άγιος, δεν είναι. Οι Άγιοι ποτέ δεν είπαν ότι ήσαν Άγιοι. Εμείς έχουμε ανάγκη των Θεών. Εκείνος δεν έχει την ανάγκη μας. Για μας θα είναι η ωφέλεια να τον γνωρίσουμε, να τον αγαπήσουμε. Όταν προσευχόμαστε και ο Θεός δεν μας ακούει, υπάρχει λόγος. Εμείς είμαστε οι αιτοί, εμείς τον εμποδίζουμε να μας ακούσει. Η προσευχή είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Ανεβάζει τον άνθρωπο ψηλά, αν προσεύχεται με ταπείνωση και συντριβή καρδίας. Οι θλίψεις και ο πόνος μας φέρνουν πιο κοντά στο Θεό. Εκ πείρας ομιλούσε. Όλα τα ξεπερνά κανείς με την πίστη στο Θεό. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε το θέλημα του Θεού, γιατί δεν μας αφήνει το θέλημά μας και γιατί βλέπουμε τα λάθη των άλλων και όχι τα δικά μας. Πόσο σημαντικό είναι να βλέπουμε τα λάθη μας και όχι τα ξένα. Αν συγχωρείς τους εχθρούς σου και υπομένεις τις θλίψεις, είσαι στον δρόμο του Θεού. Αυτό το θεωρώ το πιο σημαντικό. Ακούτε το ξανά. Αν συγχωρείς τους εχθρούς σου και υπομένεις τις θλίψεις, είσαι στον δρόμο του Θεού. Εσύ συγχωράς, δεν υπομένεις τις θλίψεις, δεν είσαι στον δρόμο του Χριστού. Σε κάποιον άλλο δρόμο είσαι, αλλά όχι του Χριστού. Ο Θεός τα θέλει όλα και όχι ό,τι περισσεύει. Ακούς, Παπαμιχάλη, ο Θεός τα θέλει όλα, όχι ό,τι περισσεύει. Αν είμαστε υπερήφανοι και εγωιστές, ο Θεός θα μας ταπεινώσει. Γιατί υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάρη. Ο διάβολος φοβάται τον ταπεινόν, ενώ τον υπερήφανον τον αγαπά, γιατί είναι δικός του. Αν κανείς έχει κάποιο χάρισμα να μην υπερηφανευτεί, γιατί θα το πάρει ο Θεός για να ταπεινωθεί. Όταν είμαστε ταπεινοί και πράοι, ο Θεός θα μας δώσει χαρίσματα. Γι' αυτό να πιστεύουμε και να λέμε πως είμαστε αχρίοι δούλοι, όσα καλά κι αν έχουμε. Ο Θεός μας σώζει δωρεάν και όχι γιατί του αξίζουμε. Όποιοι είναι υπερήφανοι, θα επιτρέψει ο Θεός να πέσουν σε πολλές αμαρτίες για να ταπεινωθούν. Να αγαπούμε τον Θεό τόσο πολύ που να μην χορταίνουμε να τον αγαπούμε και να μην φοβόμαστε τίποτα. Όσες αρετές κι αν έχουμε, να μην φουσκώνει ο νους μας. Μόνο να θεωρούμε τον εαυτό μας αχριοδούλων που δεν έπραξε ούτε αυτά που όφιλε να πράξει. Μόνο καλό να σκέφτεσαι και μόνο καλό να κάνεις. Να δίνεις χωρίς να έχεις απέτηση να πάρεις. Να μην βάλεις ποτέ κακούς λογισμούς στο νου σου. Η ταπείνωση φυλάσσει των θησαυρών και η υπερηφάνεια τον σκορπά. Χωρίς ταπείνωση δεν στεριώνει καμιά αρετή, γιατί δεν βρίσκει τόπο να πατήσει. Τι ωραίο που λέω. Το επαναλαμβάνω. Χωρίς ταπείνωση δεν στεριώνει καμιά αρετή, γιατί δεν βρίσκει τόπο να πατήσει. Οι άνθρωποι ενεργούν περισσότερο με την λογική και λιγότερο με την πίστη. Γι' αυτό και πελαγώνουν πολλές φορές.
Από τη μια μεριά η χαρά και από την άλλη η λύπη. Και λέει ο άνθρωπος, τι συμβαίνει και γιατί με την πίστη στον Θεό όλα ξεπερνιούνται. Γιατί τα αφήνεις όλα σε εκείνον και αναπάβεσαι. Μετά την καταιγίδα έρχεται η γαλήνη. Μετά την λύπη η χαρά. Και πρέπει να λέμε ή ο Θεός με θυμών, τις καθημών, να θεωρούμε τον εαυτό μας κατώτερον από όλους τους ανθρώπους, γιατί έτσι θέλει. Έτσι ευχαριστιέται ο Θεός. Ο Άγιος Ευμένιος εκοιμήθη 23 Μαΐου το 1999. Εδώ μας αξίωσε ο Θεός και χτίσαμε του δασκάλου του το παρεκκλήσιν το ωραίο και λαμπρών του Αγίου Νικηφόρου, αλλά από αίσθηση που είχαμε μαζί με τον Παπαμιχάλη, αυτός μου είπε η αλήθεια, να λέτε, δεν τον επίεσα εγώ, αυτός με πίεσε, μου λέει, μα αφού και ο Ευμένιος είναι Άγιος, να του κάνουμε δεσπότη μου μια εικόνα. Του λέει, ρε παπά, να πούν ότι ομόρφου, κάνει συνέχεια τους γέροντες του Αγίου. Κανεί που βγάλαμε όνομα, να προκαλέσω. Μου λέει, μα αφού έστειλες με, όταν εγνώρισε τη γυναίκα του την Ελένη, μας στην παντρεμένη. Ναι, και αποφασίσαν να ενώσουν τη ζωή τους. Λέει μου να μου πεις έναν Άγιον άνθρωπο να πάω να γνωρίσω μαζί με την Ελένη να πάρουμε την ευχή του. Να πάτε στον Ευαγγελισμό του λέω, στην Αθήνα, στο νοσοκομείο και έχει ένα που άμα το δεις θα τον υπολογίσεις. Και τόσο κάπου είναι να γίνει Άγιος για μου. Λέγεται Ευμένιος και να του πάρεις και ευχές από μένα και να τον παρακαλέσεις να προσεύχεται για όλους μας. Η τελευταία φωτογραφία που έχει ο Άγιος Ευμένιος που κάθεται είναι μαζί με τον Παπαμιχάλη και την Παπαδιά την Ελένη. Μετά από λίγες μέρες εκοιμήθηκε. Κατά έναν περίεργο τρόπο, θαυμαστό, όταν ήρθα στην Μητρόπολη Μόρφου το 1998, ευρήκα εικόνα του απαλιού Αγίου Ευμενίου, αυτή που κρατά ο Διάκος ο Ευμένιος εκεί, να κρέμεται μέσα στο ιερό της Περιστερώνας. Και λέει, ο Κύριε Ελέησον, τι γυρεύει εδώ ο κριτικός ιεράρχης Ευμένιος. Ούτε ο Παπάνδρεας έξερε να μου πει. Λέει μου, ετοιμούσαμε τον παλιά, πριν 200 χρόνια. Σκεφτείτε, πέρασαν 200 χρόνια, εκτίσαμε του Αγίου Νικηφόρου εκκλησία, εκάμαμε εικόνα του μαθητή του που επήρε το όνομα του που τον παλιό Άγιον Ευμένιο και σήμερα θα λιτανέψουμε τους δύο Ευμένιους μαζί, τον παλαιόν και τον νέο, δίπλα-δίπλα. Γι' αυτό και λένε Αγίου Ευμενίου του Νέου, διότι υπάρχει και παλαιός που ήταν επίσκοπος στην Κρήτη. Βλέπετε, αυτά τα ωραία είναι της Ορθοδοξίας μας. Η αγιότητα δεν τελειώνει ποτέ. Ο Θεός θέλει να μας τη δώσει. Εμείς θέλουμε. Ας το σκεφτούμε τώρα που θα γίνεται η λιτάνευση της Βαϊφόρου. Την κοινή Αναστασία.